Όπως γράφεται, παρατηρώντας ο άνθρωπος τα ζώα με πρώτο τον πίθηκο, που όχι μόνο όταν ήταν άρρωστα, αλλά και προληπτικά πριν αρρωστήσουν, από ένστικτο και μόνο, επέλεγαν το σωστό βότανο για την αυτοθεραπεία τους. Άρα, η πρώτη αξιοποίηση του φαρμακείου της φύσης έγινε από όντα που θεωρούνται λιγότερο έξυπνα από τον άνθρωπο, όπως θεωρούνται μέχρι και σήμερα τα ζώα. Έτσι λοιπόν, κατέφυγε και ο ίδιος ο άνθρωπος στα βότανα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ασθένειες της εποχής που τον ταλαιπωρούσαν. Και κάνοντας επιλογή, χρήση και σύγκριση των βοτάνων, πειραματίστηκε και αντάλλαξε τις εμπειρίες του για πολλά χρόνια με συνανθρώπους του, ώσπου να καταλήξουν σε κοινή αποδοχή των ιδιοτήτων του κάθε βοτάνου. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε η βοτανολογία και η επίσημη φαρμακευτική ως την ανακάλυψη της συνθετικής ύλης. Η ελληνική μυθολογία, διαμέσω των μύθων, αναδεικνύει την τάση του ανθρώπου να ερευνά το φυσικό περιβάλλον, του οποίου τμήμα αποτελεί και ο ίδιος. Μερικοί χαρακτηριστικοί μύθοι είναι η θεοποίηση της Χλωρίδας ως θεάς της βλάστησης, η θεά της Γεωργίας Δήμητρα, η Μύνθη, η Μέντα, νύφη του Άδη και ερωμένη του Πλούτονα, η αρπαγή της Ευρώπης από το Δία και η τέλεση του γάμου τους κάτω από τον πλάτανο της Γόρτινας. Πολύ αργότερα, ο Θεόφραστος που θεωρείται πατέρας της βοτανικής και πρόδρομος της φαρμακολογίας, έγραψε 9 βιβλία που περιγράφει τα φυτά και τις ιδιότητές τους. Ο Διοσκουρίδης αργότερα περιόδευσε σε όλο τον κόσμο μελετώντας τα φαρμακευτικά βότανα, τα οποία κατέταξε σε 5 βιβλία με γενικό τίτλο «Περί ύλης ιατρικής», όπου και βασίστηκαν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τη θεραπευτική ως το 16ο αιώνα. Άλλοι γιατροί της αρχαιότητας που έμειναν στην ιστορία για τη θεραπεία τους με βότανα είναι ο Γαλινός και ο Κέλσος. Ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, αναφέρει στα βιβλία του 236 φυτικά φάρμακα και υποστήριζε ότι η διατροφή του ανθρώπου μπορεί να είναι και φάρμακο. Κράτεγος, ένα από τα πιο ασφαλή βότανα, χωρίς παρενέργειες ή αντενδείξεις, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το συναντάμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, από τον κάμπο μέχρι το βουνό. Το έχω συναντήσει σε κάμπους, δίπλα σε ποτάμια και ριάκια, σε πλαγιές, μέχρι και σε αλπικό. Εδώ σε αυτό το υψόμετρο, λόγω του μεγάλου ψύχους, η ανθοφορία του καθυστερεί. Και το φθινόπωρο για τον ίδιο λόγο, το φύλλωμα και ο καρπός του χάνονται νωρίς. Και για τον ίδιο λόγο, το ανάστημά του μένει μικρό σε θαμνώδη επίπεδα, ενώ σε πιο χαμηλά υψόμετρα, η ανάπτυξή του φτάνει σε επίπεδο δέντρου. Λέγεται ότι το ύψος του μπορεί να φτάσει και τα 5 μέτρα. Την άνοιξη και πριν δέσει τον καρπό του, μαζεύουμε το άνθος και το φθινόπωρο μαζεύουμε τους καρπούς του. Τους σπόρους του κράτεγου μπορούμε να τους τρώμε και ομούς, έτσι όπως τους μαζεύουμε. Οι οποίοι διατηρούν το χρώμα τους ως αργά που ο καιρός κρυώνει. Εγώ προσωπικά, σε παιδινά σημεία, το συναντώ στο Γενάρη που ενώ έχει χάσει τη σφριγιλότητά του, το χρώμα του παραμένει το ίδιο ρόδινο. Το άνθος του κράτεγου, καθώς και τον καρπό του, τα αποξηραίνουμε όπως όλα τα βότανα σε σκιερό πάντα μέρος.
Πρόκειται για ένα βότανο που η επιστήμη ασχολήθηκε επίμονα με πολλές μελέτες, αν δηλαδή είναι τόσο ισχυρό καρδιοτονωτικό όσο ισχυρίζεται η παραδοσιακή ιατρική αιώνες πριν. Και τα αποτελέσματα όλων των μελετών κατέληξαν στο ότι το βότανο αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για το κυκλοφορικό και την καρδιά μας. Γιατί ανοίγει τις στεφανιαίες αρτηρίες, βελτιώνει την παροχή αίματος στους καρδιακούς μυς, ισορροπεί τους καρδιακούς χτύπους, διευρύνει τα αιμοφόρα αγγεία και επιτρέπει στο αίμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και με κανονική πίεση προς την καρδιά. Αντιμετωπίζει την αρρυθμία, μειώνει τη χοληστερίνη και την υπέρταση, δύο σημαντικούς παράγοντες που επιβαρύνουν σοβαρά τις παθήσεις της καρδιάς μας. Επιστημονικές και κλινικές έρευνες κατέληξαν με σιγουριά ότι διαλύει την αθυρωματική πλάκα στα αγγεία, στεφανιαία αορτή, καροτίδες και περιφερειακό αγγειακό δίκτυο. Το αφέψιμα από το άνθος και τα φύλλα του κράτεγου είναι πολύ τονωτικό για την καρδιά. Ρυθμίζει τους παλμούς της και ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Το αφέψιμα από τους ξηρούς καρπούς του θεωρείται το καλύτερο τονωτικό για το κυκλοφορικό μας σύστημα και αντιμετωπίζει την υπέρταση, την αρτηριοσκλήρωση και στη θάγχη. Η ιστορία του βοτάνου εντοπίζεται στην νεολιθική εποχή, όπου αρχαιολόγοι βρήκαν σπόρους του κράτεγου και γράφεται ότι για τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους είχε μεγάλη συμβολική αξία, γιατί συμβόλιζε την ελπίδα και τη γονιμότητα. Λέγεται ότι οι νύφες χρησιμοποιούσαν το άνθος του για να αρωματίζονται και τα μπουκέτα των γαμπρών ήταν επίσης από τα άνθη του. Γράφεται ακόμα ότι οι Ρωμαίοι έβαζαν φύλλα κράτεγου στις κούνιες των μωρών για να διώχνουν τα κακά πνεύματα. Οι χριστιανοί όμως το θεωρούσαν δυσίωνο φυτό, γιατί όπως λέγεται, το αγκάνθινο στεφάνι του Χριστού έγινε από τα αγκάνθινα κλαδιά του. Τα φύλλα, τα άνθη και οι καρποί του κράτεγου περιέχουν φλαβονοειδή που έχουν συνεργή δράση με τη βιταμίνη C που τη σταθεροποιούν και την προστατεύουν από την οξείδωση, αυξάνοντας τα ενδοκυταρικά επίπεδα. Επίσης, τα φλαβονοειδή σταθεροποιούν τη δράση έναντι του κολαγόνου, την πρωτεΐνη του σώματος δηλαδή, που ευθύνεται για την καλή κατάσταση των τενόντων, των χόνδρων και των συνδέσμων. Οι βοτανολόγοι του 16ου και 18ου αιώνα αναφέρουν τον κράτεγο σαν διουρητικό και γιατρικό για τις πέτρες των νεφρών και της ουροδόχου κύστης. Γράφεται ακόμα ότι το τσάι από τον καρπό του κράτεγου σταματάει τη διάρρεια. Η δοσολογία που αναφέρεται για το τσάι του κράτεγου είναι 2 γραμμάρια άνθη και φύλλα μαζί για ένα φλιτζάνι του τσαγιού. Το αφήνουμε μέσα στο βραστό νερό για 15 λεπτά περίπου και πίνουμε από ένα φλιτζάνι 3 φορές την ημέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ρίχνουμε 2 κουταλάκια του γλυκού από τους καρπούς μαζί με φύλλα κράτεγου, το γεμίζουμε με βραστό νερό και το αφήνουμε για 20 λεπτά περίπου. Λίγο περισσότερο από το άνθος δηλαδή. Το σουρώνουμε και επίσης πίνουμε 3 φλιτζάνια την ημέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Μπορούμε να φτιάξουμε και μεγαλύτερη ποσότητα και να το διατηρήσουμε 3-4 ημέρες στο ψυγείο.
Αυτά για αυτό το τόσο σημαντικό βότανο που στη σύγχρονη εποχή, στο τέλος του 10ου αιώνα περίπου, Ιρλανδός γιατρός διαπίστωσε και διέδωσε τη θεραπευτική του αξία και έκτοτε αναγνωρίστηκε σαν το πολύτιμο βότανο για τα προβλήματα του κυκλοφορικού και της καρδιάς. Στην Κίνα οι καρποί του θεωρούνται χωνευτικοί, ενώ στη Γαλλία χρησιμοποιούνται κατά της διάρειας και της δυσπεψίας. Σε έναν κινηματογραφικό χρόνο δεν μπορούμε δυστυχώς να πούμε περισσότερα για αυτό το θαυματουργό βότανο που για όσους πάσχουν από τις παθήσεις που αναφέραμε θα βρουν ανακούφιση σε ένα φλιτζάνι τσάι από άνθη ή καρπούς του Κράτεγου. Η παρουσίαση είναι κινηματογραφική, περιεκτική δηλαδή, και όπως έχω αναφέρει ξανά, ο κινηματογράφος δεν μπορεί να είναι τόσο αναλυτικός όσο η βιβλιογραφία. Ο κινηματογράφος πληροφορεί και οθεί το θεατή στην έρευνα. Υπάρχει μεγάλη έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία από όπου και εμείς αντλούμε πληροφόρηση και που μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να ανατρέξουν εκεί προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.